Κανένα δρομολόγιο του ΟΣΕ δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο λόγω της κινητοποίησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, ημέρα απεργίας των εργαζομένων στις 10. Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ τονίζουν πως η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του οργανισμού με την κατάργηση των περιφερειακών δικτύων σε συνδυασμό με τη μείωση των θέσεων εργασίας ή των μετατάξεων, βάζοντας τα φόπλακα, όπως λένε, στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ήδη στο προαστιακό τα εισιτήρια των δρομολογίων αυξήθηκαν μέχρι και 40%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη του επιβατικού κοινού, που καλείται να ανταπεξέλθει στις συνεχιζόμενες αυξήσεις σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καλώντας, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές, τους πολίτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οι εργαζόμενοι θα υποστούν πρώτοι τις συνέπειες, αλλά μαζί το μάρμαρο θα το πληρώσει όλη η ελληνική κοινωνία. Γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι φτιαγμένες από τον ελληνικό λαό, με χρήματα του ελληνικού λαού, και σήμερα παραδίδονται βορρά στο ιδιωτικό κεφάλαιο για επιχειρήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα αφορά όλη την κοινωνία πλέον, ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα κερδοσκοπούν στην καμπούρα του ελληνικού λαού με τα προβλήματα που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός. Οι κινητοποίησεις των εργαζομένων θα συνεχιστούν μέχρι ότου η κυβέρνηση σταματήσει τις ιδιωτικοποίησεις.